Τα περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικαλείστε στην πράξη αφορούν ορισμένες πιο δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όντως σας ενδιαφέρουν, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι αυταπασχολούμενοι χωρίς ή με ένα-δύο άτομα προσωπικό, τις οποίες αντιμετωπίζετε ως διαρθρωτικό πρόβλημα. Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι όποια κονδύλια περισσεύουν από το φαγοπόδι των μεγάλων ομίλων και δίνονται σε αυταπασχολούμενους, δεν είναι σε θέση να αντιστρέψουν το αδιέξοδο της αναδουλειάς, της άγριας φορολόγησης, των χρεών στην εφορία, στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν αναιρούν τον νόμο ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, πολύ περισσότερο που η απελευθέρωση υπηρεσιών, ωραρίων και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν την τάση συγκέντρωσης των μεγάλων. Η με τη μεζούρα φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν ανατρέπουν την εικόνα στην Ελλάδα ότι οι μικροί θα δίνουν μάχη επιβίωσης. Μόνη διέξοδος υπάλληλοι αυταπασχολούμενων μικροεπαγγελματιών, όχι μόνο για την άμεση ανακούφισή τους από την αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, αλλά για την κοινωνική συμμαχία με την εργατική τάξη και τη μικρομεσαία αγροτιά, προκειμένου να ανατραπούν τα μονοπόλια και εξουσία τους.